ελληνικό κρασί που τα τελευταία χρόνια κάνει ουσιαστικά βήματα αναπτυξιακής πορείας, ακόμη και στο χώρο των εξαγωγών, περιλαμβάνουν αυτή τη φορά τα σενάρια που θέλουν το Υπουργείο Οικονομικών να έχει έτοιμη τροπολογία προς ψήφιση μέσα στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα, με την οποία θα φορολογείται με 40 λεπτά του ευρώ κάθε λίτρο κρασιού. Θέλουν να μας εξαντλήσουν και το τελευταίο σέντ από την τσέπη. Να μην γίνουμε παραγωγικοί, να μην ασχολούμαστε πλέον άλλο με τη γεωργία, να μην έχουμε μεγάλες ικανότητες να λέμε ότι αύριο τα κρασιά μας, να λέμε ότι έχουμε ποιότητα. Κάθε μέρα μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και δυστυχώς ακόμα έπονται πολύ χειρότερα. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να περάσει ή όχι, πάντως δεν είναι σωστό αυτό το μέτρο. Το θέμα για τους αμπελουργούς λαμβάνει ήδη τη διάσταση της ψυχρολουσίας, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ εκείνο το οποίο τονίζουν είναι ότι με τον τρόπο αυτό πιθανότερη κατάληξη θα είναι ο θάνατος του προϊόντος αλλά και των παραγωγών. Σε καμία χώρα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που είναι ο παραγωγός χώρα, δεν μπαίνει φόρος. Έτσι και μπαίνει σε εμάς. Αυτό δεν κάνει κακό μόνο στα ενωπία. Κάνει κακό στους αμπελουργούς. Ο αμπελουργός γιατί να καλλιεργήσει το σταφύλι όταν δεν μπορεί να... Εγώ για να πουλήσω και να μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός πρέπει να πάρω τζάμπα το σταφύλι. Η μοναδική χώρα που το φορολογεί είναι η Αγγλία η οποία δεν το παράγει. Αυτό δείχνει την αντιαγροτική πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση και ότι είναι εντολοδόχος των δανειστών κανονικά. Έτσι που πάμε μόνο εισαγόμενα θα έχουμε. Τα δικά μας προϊόντα έτσι κι αλλιώς δεν θα ούτε να παράγουμε, θα μπορούμε ούτε να διαλύουμε ούτε τίποτα. Σφοδρή είναι η αντίδραση και των ινοποιών που εξηγούν ότι σε καμία ινοπαραγωγική χώρα της Ευρώπης δεν φορολογείται το κρασί, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι την ώρα που στην Ελλάδα η φορολογία για το 1 λίτρο θα είναι 40 λεπτά, η αγορά χύμα κρασιού από την Ιταλία θα κοστίζει λιγότερο. Είναι θάνατος. Είναι καταστροφή. Σας λέω ένα πράγμα μόνο. Ότι από την Ιταλία, αν θες να αγοράσεις κρασί τώρα. Στο πουλάνε εδώ, παράδοση εδώ 40 λεπτά. Το κρασί. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν εμείς να επιβαρύνουμε το κρασί με 40 λεπτά ανά λίτρο φόρο. Το θέμα έχει ήδη ενεργοποιήσει εκτός από τους αμπελουργούς και το Σύνδεσμο Ελληνικού Ίνου, που ήδη με επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών ζητούν να μην προχωρήσει η φορολογία, φοβούμενοι ότι με τον τρόπο αυτό το ελληνικό κρασί και οι επιχειρήσεις που στηρίζονται σε αυτό, με χιλιάδες μάλιστα εργαζόμενους, θα αντιμετωπίσουν ανοιχτά τον κίνδυνο του λουκέτου.